Η δυνατότητα αξιοποίησης της ενέργειας του ανέμου ήταν γνωστή στον άνθρωπο από πολύ παλιά. Σήμερα εκμεταλλευόμαστε την αιωλική ενέργεια και για την παραγωγή ηλεκτρισμού χρησιμοποιώντας τις ανεμογεννήτριες. Αυτοί οι μηχανισμοί μετατρέπουν την κινητική ενέργεια του ανέμου σε ηλεκτρική. Η πίεση του ανέμου περιστρέφει τα πτερύγια, τα οποία είναι συνδεδεμένα σε έναν γύριο άξονα. Αυτός μεταφέρει την κίνηση σε μια γεννήτρια, η οποία παράγει ηλεκτρική ενέργεια. Όλο αυτό το σύστημα βρίσκεται τοποθετημένο σε ένα ψηλό κυλινδρικό πύργο που μπορεί να φτάσει μέχρι και τα 120 μέτρα. Σήμερα έχουμε φτάσει σε μηχανές οι οποίες μπορούν να παράγουν μέχρι και 5 ΜΒ. Μια ανεμογεννήτρια 1,5 ΜΒ μπορεί να δώσει αρκετό ηλεκτρισμό για να μπορέσουν να ηλεκτροδοτηθούν μέχρι και 1,000 νοικοκυριά. Ανεμογεννήτριες μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε γεωργικές εφαρμογές, αλλά και σε κατοικίες. Πολλές ανεμογεννήτριες τοποθετημένες στις συστοιχίες ονομάζονται αιωλικά πάρκα και επιτρέπουν τη μαζική εκμετάλλευση της αιωλικής ενέργειας. Τα περιβαλλοντικά ωφέλη τα οποία μπορούμε να αποκομίσουμε από τον άνεμο είναι πολλά. Πρώτον, ο άνεμος είναι ελεύθερα διαθέσιμος και δεν σταματάει σχεδόν ποτέ. Δεύτερον, είναι μια πηγή ενέργειας η οποία δεν μολύνει. Η ανεμογεννήτρια ουσιαστικά είναι ένα μικρό εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, το οποίο σαν καύσιμο έχει τον άνεμο. Όμως αυτό το καύσιμο δεν έχει κατάλοιπα.